Είμαστε στο κέντρο της Ελευθερούπολης, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση της πόλης, καθώς και η έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να βρίσκεται στο χώρο, καθώς περιμένουν την έναρξη αυτής της μεγάλης οργάνωσης που διοργανώνει ο Δήμος Παγκαίου. Πάρα πολύ όμορφα όλα, φωταγωγημένα. Περιμένουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα της εκδήλωσης σήμερα. Σήμερα γενικά και η μικρή, πώς νιώθει, φωταγωγείται η πόλη της Ελευθερούπολης? Χαίρομαι πάρα πολύ που ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι πολύ ωραία. Η Βασίλη. Τι άλλο, θα δεις τους ταράνδους, τα ξωτικά. Ναι, και μου αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι που ήρθαν Χριστούγεννα. Θα είναι μια μέρα διαφορετική για την Ελευθερούπολη, φαντάζομαι, και περιμένουμε με αγωνία να δούμε το τι θα δούμε σε λίγο. Ελπίζουμε να χαρούμε γι' αυτό και τα παιδιά πιο πολύ. Κυρίως για τα παιδιά να πούμε, είναι μια δειγδή για τα παιδιά. Πώς νιώθεις εσύ σήμερα, Χριστούγεννα ήρθανε, σχολείο τέλος? Ναι. Πώς νιώθεις, έχεις ζητήσει γράμμα τον Άγιο Βασίλη? Τα δώρα στο δέντρο που μας δίνει ο Άγιος Βασίλης. Τα ξωτικά, η ταράνδη, όλα αυτά. Είναι κάτι που σας αρέσει σας τα παιδιά, έτσι? Ναι. Τι περιμένεις να δεις σήμερα από εδώ? Τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά. Μάλιστα, κάτι πολύ διαφορετικό θα λέγαμε. Πληρώνουμε, καθόμαστε εδώ και πληρώνουμε. Ψηφώντα το κρύο, πραγματικά βλέπουμε όλοι οι γονείς εδώ πέρα. Ψηφώντα το κρύο, παραμένουν όντως εδώ πέρα. Ναι, περιμένουμε να δούμε. Να χαρούμε κι εμείς μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, Μελίντα, είσαι όντως ξωτικό? Φυσικά και είμαι! Δεν με βλέπετε! Ολοζώντανο! Πω. Και γιατί μελομακάρονο? Γιατί μου αρέσουν τα μελαμακάρονα. Γιατί όχι κουραμπιές? Γιατί ο κουραμπιές είναι άλλος. Α, είναι άλλος ούτως. Εγώ είμαι. Βρίσκεται εδώ, είναι ο κρόκο κουραμπιές και βρίσκεται κάπου αλλού. Λοιπόν, είμαι η γυναίκα του Άγιου Βασίλη. Το άντρα σου πού είναι? Τον άφησα σπίτι, ετοιμάζει πολλά δώρα. Για τα μικρά παιδάκια, Για τα παιδάκια, ναι, πρέπει να είναι έτοιμα στις 31 του μηνός. Όντως έγινε το άναμα, η φωταγώγηση του δέντρου στην Ελευθερούπολη με αρκετό κόσμο, με πολύ κόσμο, παρόλο το πολύ κρύο που υπήρχε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές και την κοινοφιλή επιχείρηση για την προσπάθεια που έχει κάνει, τους υπαλλήλους, τη φιλαρμονική, τα παιδάκια που μας παίξαν πάρα πολύ ωραία μουσική και μας ταξίδεψαν και σε άλλες παιδικές αναμνήσεις δικές μας. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχουμε υγεία, ευτυχία πάνω απ' όλα, καλές γιορτές να έχουμε, το φως που θα φέρει η χαρμόσυνη είδηση αυτή της γέννησης του Θεανθρώπου, του Χριστού μας στη γη, πιστεύω ότι θα ζεστάνει ακόμη περισσότερο τις καρδιές των ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη, το ξέρουμε όλοι μας, στις δύσκολες εποχές τις οποίες ζούμε. Ξέρουμε ότι είναι μια βραδιά με πάρα πολύ κρύο, αλλά αυτή είναι η όμορφη ατμόσφαιρα που κατάφερα να ετοιμάσουν εδώ η κοινοφιλής επιχείρηση του Δήμου, όλους ο Δήμος μαζί. Οι υπάλληλοι όλοι στον Δήμο μας, καθώς επίσης και όλοι οι συνδιοργανωτές μαζί με την όμορφη παρέα αυτή, τις παιδικές και όμορφες φωνές που ακούσαμε, νομίζω ότι ζεσταίνει τις καρδιές μας πάνω απ' όλα για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον Χριστούλη μας με τη γέννησή του τα Χριστούγεννα. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Φωταγωγή
αναγεννήθηκε λοιπόν το δέντρο Χριστουγέννων, κύριε Βοσβότη. Το δέντρο άναψε, το χριστουγεννιάτικο δέντρο άναψε. Ο Δήμος Παγκαίου εύχεται σε όλους να έχουμε καλές γιορτές. Η ελπίδα είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει ειδικά σε όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα μας ζέσταναν τις καρδιές μας. Εμείς καλούμε τους δημότες του Δήμου Παγκαίου, αλλά και πέρα από εκεί και του νομού Καβάλας, να επισκεφθούν την Ελευθερούπολη, γιατί το επόμενο 20ήμερο θα είναι και για το Δήμο μας μαγευτικό, με πολλές εκδηλώσεις και με αποκορύφωμα τη συναυλία που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου, με κλειστή και με πεζοδρομημένη την οδό Παπαχριστίδη, όπου θα μπορούν οι νέοι και οι μεγαλύτεροι να απολαύσουν την πραγματικά χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, να επισκεφθούν την αγορά της πόλης, και πραγματικά μια επίσκεψη αυτές τις μέρες στην Ελευθερούπολη θα τους αποζημιώσει όλους. Καλές γιορτές να έχουμε. Σήμερα είναι η μέρα του ξεκινήματος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων με την ονομασία Χριστουγεννιάτικο Όνειρο. Σας καλωσορίζουμε και προσκαλούμε όλο τον κόσμο τις επόμενες μέρες να βρεθεί στην Ελευθερούπολη, στην αγορά της Ελευθερούπολης και φυσικά στις εκδηλώσεις του Δήμου Παγκαίου. Γενικότερα να πω ότι είναι και μια γιορτή των παιδιών τα Χριστούγεννα, γενικά, έτσι. Πάνω απ' όλα, αλλά και εμείς παιδιά είμαστε. Κατά βάθος, έτσι. Για όλο τον κόσμο. Yeah.